Η Αδαμαντία, θα ξεκινήσουμε από σένα. Βρίσκεσαι στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. Εδώ, Εύα, που οι δύο δράστες σκόρπισαν το θάνατο ακριβώς στις τάσεις όπου και βρισκόμαστε, στο Τελ Αβίβ Γιάφο, στην οδό Τζερούσαλιμ, στην στάση Ερλίχ. Και όπως μπορείτε να δείτε μέχρι αυτήν την ώρα, και πολίτες προσέρχονται εδώ για να ανάψουν ένα κεράκι και για να αφήσουν ένα λουλούδι συγκινημένοι. Πριν από λίγο τους βλέπαμε που στέκονταν προσοχή μπροστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα χαρακτηριστικά πλάνα που έχουμε δει και από χθες το απόγευμα, αμέσως μετά από το τρομοκρατικό περιστατικό, ήταν οι άμαχοι άνθρωποι, οι πολίτες εδώ, οι άνθρωποι, οι επιβάτες που έμπαιναν ή έβγαιναν από το τραμ και ήταν νεκροί, πεσμένοι κάτω στο έδαφος. Εδώ, στο σημείο που εστιάζει ο Δημήτρης Αλεξάκης, βλέπετε και εμφανεί τα σημάδια από τα πυρά των τρομοκρατών. Να σας πω μάλιστα ότι μεταξύ φυσικά των νεκρών είναι και ο 26χρονος Ιωνάς, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει και στην Ιερουσαλήμ. Έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε ακόμη και με ανθρώπους που τον γνωρίζουν από εδώ, καθώς και η οικογένειά του ζούσε στην Ιερουσαλήμ. Προγραμματίζεται η κηδεία του ενδεχομένως και αύριο, μένει να το δούμε σε συνεργασία με το Πατριαρχείο, και από μια εξαιρετική οικογένεια, και όλοι μιλούν για τα καλύτερα λόγια. Τώρα, μένοντας εδώ στο σκηνικό εδώ του τρόμου, εδώ που έγιναν όλα χθες, να σας πω ότι στο συγκεκριμένο τζαμί που βλέπετε προς αυτή την κατεύθυνση, οι δράστες αρχικά είχαν μπει μέσα προειδοποιώντας τους πιστούς που εκείνη την ώρα προσεύχονταν. Τους είπαν: μην αποχωρήστε, μην βγείτε έξω. Και μετά από λίγο άνοιξαν πυρ εδώ στο συγκεκριμένο σημείο στους πολίτες που έμπαιναν και έβγαιναν από το περιστατικό. Μάλιστα, στη συνέχεια, κάποιοι από τους τραυματίες κατευθύνθηκαν προς το συγκεκριμένο κατάστημα. Είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι μας μίλησε και ο ιδιοκτήτης, όπως και οι υπάλληλος του καταστήματος, που παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Και μάλιστα ένας υπάλληλος του καταστήματος εδώ, στον απέναντι δρόμο που και βρισκόμαστε, είχε μαζί του όπλο, διότι ήταν στρατιώτης και βγήκε έξω και κατάφερε να πυροβολήσει, από ό,τι γνωρίζουμε, τον έναν από τους δράστες που έπεσε κάτω στο έδαφος. Ο ένας έφερε μαχαίρι και ο άλλος αυτόματο όπλο. Έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε και βίντεο από την εξόντωση του δεύτερου δράστη. Είναι στο στενό εδώ αριστερά μου, που άντρες της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ισραήλ τον περικύκλωσαν από όλες τις μεριές και το βλέπουμε στις εικόνες μας τώρα, το βίντεο που εξασφάλισες, Αδαμαντία. Από τα κλειστά κυκλώματα που υπάρχουν στην περιοχή, και κατάφεραν να τον εξοντώσουν άμεσα. Και φυσικά το πένθος και ο θρήνος συνεχίζουν να επικρατούν ακόμη και εδώ. Έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με τους πολίτες. Είναι μια περιοχή εδώ, Τελ Αβίβ Γιάφο, Εύα, που συζούν, συμβιώνουν και Εβραίοι όπως και Άραβες, και καταλαβαίνουμε ότι το μείγμα αυτού του πληθυσμού δημιουργεί πολλές φορές κάποιες εντάσεις. Ωστόσο, όλοι είναι σοκαρισμένοι σήμερα. Ήδη έχουν δοθεί από τις αρχές και οι φωτογραφίες αλλά και τα ονόματα των δύο δραστών. Πρόκειται για δύο Παλαιστινίους από την Χεβρώνα, τον Μοχάμεντ Ραζίμι και τον Μοχάμεντ Ταμίμι. Ο δεύτερος, ο τρομοκράτης, ο δράστης, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο και είναι βαριά τραυματίας. Και βέβαια, 7 είναι, τους βλέπουμε, 7 ακριβώς είναι οι νεκροί πολίτες, άμαχοι, που απλά έκαναν τις δουλειές τους, μετακινούντας στο συγκεκριμένο σημείο, έμπαιναν και έβγαιναν από το τραμ. Και επίσης έχουμε και 20 τραυματίες, 4 από τους οποίους είναι πολύ σοβαρά. Μάλιστα, και βλέπετε ότι μέχρι Αδαμαντία, αυτή την ώρα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια, σε πολύ λίγο, για όλα τα σενάρια της απάντησης του Ισραήλ μετά από την επίθεση, τον παράζ επιθέσεων του Ιράν.